κατατεθεί στη Βουλή διάταξη με την οποία θα μπορούν να διεκδικήσουν την ελληνική ηθαγένεια όσοι ζουν νόμιμα στη χώρα μας 12 χρόνια. Σημαντικές νομοθετικές αλλαγές προωθεί το Υπουργείο Εργασίας με σκοπό τη μείωση του χρόνου απόδοσης της ελληνικής ηθαγένειας. Βασική αλλαγή είναι οι 300 ερωτήσεις που θα αποτελούν πλέον την ύλη των εξεταζομένων. Πάνω σε αυτές, τις γνωστές πλέον ερωτήσεις και απαντήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, ο υποψήφιος θα περνά με επιτυχία την εξέταση αφού απαντήσει σωστά σε 20 από τις 30 ερωτήσεις ιστορικού, πολιτισμικού και γεωγραφικού ενδιαφέροντος. Σε 2 με 3 μήνες από σήμερα θα εφαρμοστεί η αλλαγή της ύλης στις εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μειώσουμε τους χρόνους απόδοσης της ηθαγένειας. Κάθε φορά ο αριθμός των ερωτήσεων που θα επιλέγετε για να απαντήσουν θα γίνεται με ένα αυτοματοποιημένα, με ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο εκείνη την ώρα τυχαία, εν πάση περιπτώσει με έναν τεχνικό τρόπο θα το δούμε, θα επιλέγονται αυτές οι ερωτήσεις. Περισσότεροι από 250.000 αλλοδαποί ζουν μόνιμα και για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, χωρίς όμως να μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια, καθώς δεν διαθέτουν άδειες παραμονής ενταξιακού χαρακτήρα. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή διάταξη με την οποία όσοι ζουν νόμιμα 12 χρόνια στην Ελλάδα θα μπορούν να διεκδικήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Θεσπίζοντας μία νέα διάταξη, η οποία θα λέει ότι εφόσον έχεις 12 χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα, επαναλαμβάνω, νόμιμης παραμονής στη χώρα, θα μπορείς να αιτηθείς στην ηθαγένειά σου. Αυτό θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες ή μέσα σε 1-2 εβδομάδες. Ειδική μέρημνα λαμβάνεται για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έρθουν το αμέσως επόμενο διάστημα ζητήματα που αφορούν ηλικιωμένους άνω των 65 ετών οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα αρκετά χρόνια και αποτελούν μια ειδική κατηγορία. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με ένα σύγχρονο τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με αιτήματα ατόμων αμαία που ετούνται ηθαγένειας. Οι συνολικά νόμιμα διαμένονται στην Ελλάδα χωρίς ελληνική ηθαγένεια είναι 800.000, 600.000 υπήκοοι τρίτων χωρών, 150.000 υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης, 50.000 με ειδικές άδειες παραμονής και 50.000 ομογενείς χωρίς ελληνική ηθαγένεια έχοντες ή ετούντες άσυλο. Επόμενος στόχος του Υπουργείου είναι η ψηφιοποίηση των φακέλων των υποψηφίων. Τρεις ενεργειακοί κολοσσοί εκδήλωσαν.